ψηφίστηκε εν μέσω εντάσεων και διαφωνιών ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπερψήφισε μονάχα η παράταξη του Δημάρχου Αλέξη Καλοκαιρινού, ο οποίος τόνισε πως το δάνειο επέτρεψε στον Δήμο να φτάσει σε ένα εσωσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος έχει μάλιστα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. Ο προϋπολογισμός είναι ύψους 281,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενσωματωμένα είναι και τα 27 εκατομμύρια ευρώ από την ανοιχτή χρηματοδοτική γραμμή με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 281,5 εκατομμύρια είναι ο ισοσχελισμένος προϋπολογισμός, αλλά βέβαια περισσότερα από 100 εκατομμύρια είναι υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. Και από αυτή την άποψη δεν είναι η εικόνα του ενεργού προϋπολογισμού αυτή που απεικονίζεται στο αρχικό ποσό το οποίο αναφέρεται. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο στοίχημα και εδώ αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο στοίχημα. Την αντίθεσή τους εξέφρασαν οι υπόλοιπες παρατάξεις με αιχμή τόσο τον προϋπολογισμό όσο και το δάνειο το οποίο υπερψηφίστηκε το περασμένο διάστημα, στο οποίο ήταν εξ αρχής αντίπαλες. Αντιλαμβάνομαι, αναφέρθηκε σε κάποια στατιστικά στοιχεία των τελευταίων 10 ετών, του 2014 μέχρι και τώρα. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν δούλεψε, κάτι δεν, αν ευσταθούν και δεν έχω κανένα λόγο να τα αφιλετήσω. Πραγματικά όμως θα ήθελα να τα αξιολογήσω και να τα μελετήσω εγώ προσωπικά τουλάχιστον. Αντιλαμβάνομαι ότι κάτι δεν λειτουργήσε σωστά τις δύο προηγούμενες ηγές στον Δήμο. Κινηθήκαμε ξεκάθαρα θεσμικά και γρήγορα, καθώς δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον Δήμο χωρίς προϋπολογισμό, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Κινηθήκαμε σε όλο αυτό το διάστημα αποφασιστικά, ξεκάθαρα και απολύτως θεσμικά. Κινηθήκαμε γρήγορα, ναι, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, δεν μπορούσαμε να αφήσουμε τον Δήμο χωρίς προϋπολογισμό. Η Δημοτική Αρχή δέχθηκε έντονη κριτική, καθώς όπως τονίστηκε για ακόμη μια φορά, η λήψη δανείου δεν ήταν μονόδρομος αλλά πολιτική επιλογή. Έχει ισοσχελιστεί μέσα από τις διαδικασίες που μόνη της αποφάσισε, όρισε και ψήφισε η Δημοτική Αρχή, καθώς όλες οι άλλες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου διατυπώσαμε την αντίθεσή μας και δεν επικυρώσαμε με την ψήφο μας να ισοσχελιστεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου με δάνειο. Γιατί ο προϋπολογισμός δεν αποτελεί απλά μια λογιστική πράξη των προβλέψεων εσόδων και εξόδων, αλλά τη σημαντική πράξη που συνίσταται στον προγραμματισμό και το συντονισμό των δραστηριοτήτων του Δήμου στην διαμόρφωση της λογιστικής ορθότητας, της νομιμότητας και της οικονομικής αποδοτικότητας. Μια πολιτική που στηρίζεται στην αφαίμαξη του εισοδήματος του λαού, όπως άλλωστε έχετε κάνει και εσείς από την πλευρά σας, ήδη στο σύντομο αυτό διάστημα που έχετε τη Δημαρχία, όταν έχετε αυξήσει φόρους, δημοτικά τέλη, τέλη σε λαϊκές αγορές, με τελευταία την εξαγγελία για αύξηση στα προφήρια στους παιδικούς σταθμούς. Ένα εκ των θεμάτων που τέθηκαν επιτάπετο στην έκτακτη συνεδρίαση ήταν και η παράταση στην εκταφή των νεκρών από κορονοϊό. Ένα θέμα το οποίο ανέδειξε η εφημερίδα Νέα Κρήτη και χθες υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις. Σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε την απόφαση να δώσουμε επιπλέον 2 χρόνια παράταση για την εκταφή των θανόντων, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν αρθεί λόγω της διεθνούς κανονιστικής που υπήρχε, ότι θα έπρεπε για 10 χρόνια να είναι ενταφιασμένοι αυτοί οι άνθρωποι σε ειδικό τετράγωνο στα κημητήρια.